παρατείνουν τα δηληστήρια της εκτός το πετρέλαιο θέρμανση με αποτέλεσμα οι τιμές να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα και να μην αυξηθούν ως και 7,5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Εκείνο που έχουμε να πούμε ότι πάει καλά έξω στις διεθνείς συγκυρίες του αργού. Έχουμε πτώση από εκεί, άρα μήπως το ισοβαθμίσουμε από εκεί για τους καταναλωτές οι οποίοι δεν πρόλαβαν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους. Γιατί οι περισσότεροι στο νομό μας και στη Θεσσαλία έχουν γεμίσει, παρόλο που τώρα τελευταία το ανάψανε λίγο το καλοριφέρ τους, οι περισσότεροι έχουν γεμίσει. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα περισσότερα βενζινοπολικά καταστήματα έχουν πάρει άνθρωποι που έχουν φυσικό αέριο, που είχαν όμως τους δύο τρόπους και είχαν τις παλιές δεξαμενές και τους καυστήρες. Αυτοί θα πάρουν μεγάλο βοήθημα τα Χριστούγεννα, πάνε με δύο ταχύτητες. Επομένως θα πάρουν διπλό επίδομα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα προωθήσει άλλα 0,25 λεπτά στην τιμή της αντλίας στα δηληστήρια. Και γι' αυτό είπε ότι όσοι έχετε μαζέψει από το καλοκαίρι, φυσικά μαζεύονται αυτά τα χρήματα, είναι πολλά τα χρήματα. Όσοι μαζέψαν από το καλοκαίρι, γεμίσανε τις δεξαμενές τους, οπότε θα τους είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα, αυτοί που δεν μαζέψανε, εντάξει, αν είχαν μια κακή συγκυρία εργασίας ή αρρώστιας ή τέλος πάντων, το καταλαβαίνω. Η έκπτωση εφαρμόζεται από την έναρξη περιόδου θέρμανσης και προτίθεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση κατά 25 λεπτά το λίτρο που αποφάσισε η κυβέρνηση καθώς και στις εμπορικές προθετικές ενέργειες που εφαρμόζουν οι περισσότερες εταιρείες εμπορίας πετρολοειδών.